Ποια η διαφορά των τέλων των τελών υπεδάφους και των τελών υπεδάφους για καλώδια. Καλώδια. Επειδή το βασιλικό διάταγμα, υπάρχει βασιλικό διάταγμα του 1958, ναι, που καθορίζει αυτά τα τέλη υπεδάφους, μπορεί να είναι τέλη υπεδάφους για χρήση σωληνώσεων, αποχέτευση, δίκτυα κτλ. Ναι. Μπορεί να είναι τέλη υπεδάφους για βενζινοπόλες. Mm-hmm. Μπορεί να είναι τέλη υπεδάφους για καλώδια. Μπορεί να είναι τέλη υπεδάφους για φυσικό αέριο. Μπορεί να είναι τέλη υπεδάφους για οτιδήποτε. Είναι στο υπέδαφος. Ναι. Αυτό λοιπόν το καθορίζει το βασιλικό διάταγμα του 1958 και λέει ότι αυτό εδώ πέρα μπορεί να βάλει κατά βούληση ό,τι θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά είναι ενιαίο το τέλος. Δεν είναι άλλο για μένα, άλλο για εσάς. Μπορεί να το ξεχωρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Α, μπορεί, και να ωραία. Πει. Ναι, βεβαίως. Ωραία, μπορεί να πει. Καλά μου τα λέτε. Έτσι. Μέχρι εδώ καλά. Καλά μου τα λέτε. Ξεχώρισε λοιπόν τα τέλη υπεδάφους για βενζινοπόλες. Πολύ ωραία. Με τα τέλη υπεδάφους για καλωδίωση. Ναι. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο. Ποιο. Το ζητούμενο ότι είναι πήγε να μπερδέψει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δήθεν αυτό αφορά γενικότερα τις δεξαμενές. Και τι θέλετε, λέει, να αυξήσουμε ο Δήμαρχος τα δημοτικά τέλη των δεξαμενών. Γιατί να τα κάνουμε. Αυξήστε, αφού πληρώνουν παραπάνω. Αυτό ακριβώς. Κανένας δεν αναφέρθηκε στα τέλη δεξαμενών. Η ένσταση της αντιπολίτευσης και το αίτημά της ήταν να ξαναδούν το θέμα και να βάλουν, μάλιστα, αναφέρθηκε για 50 ευρώ το κυβικό μέτρο, μόνο για τα τέλη καλλιδοποίησης. Από 2,80 να το πάτε 50. Ναι. Από 2,80 ευρώ να τα πάτε 50. Αυτή ευρώ. Ήταν η πρόταση της αντιπολίτευσης. Γιατί? Θα σας πω. Μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά μπορεί να έχει και μία λογική. Δείτε τώρα λοιπόν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή μία συγκεκριμένη εταιρεία με τα τέλη υπογειοποίησης καλωδίων με μετρημένα 15.000 ευρώ που παίρνει ο Δήμος κάθε χρόνο για αυτό το τέλος, με 3 ευρώ το μέτρο, αντιστοιχούν 5.000 κυβικά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Εάν λοιπόν αυτά τα 5.000 κυβικά τα πολλαπλασιάσουμε με 50 ευρώ το κυβικό, το τέλος, ξέρετε, το όφελος, ξέρετε ποιο είναι για το Δήμο. 5, 5, 25, 250.000 ευρώ. Ποια εταιρεία είναι αυτή, μπορούμε να την πούμε. Έτσι κι αλλιώς δημοσιεύτηκε, αφορά το Αιωλική Σιδεροκάστρο. Αιωλική Σιδεροκάστρο. Ναι. Α, του κυρίου Μητυλινέου. Τι προτέρια. Ας μην πάμε σε ονοματολογία, τέλος πάντων. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι καλά μέχρι τώρα ο Μητυλινέος να πληρώνει 2,80 ή 3 πριν την καινούργια απόφαση και τώρα το κάνετε και το πιάνουν 50 ευρώ. Θα έλεγα ότι μέχρι τώρα επειδή θεούνταν τέλη υπεδάφους, μπορνούσε έτσι και δεν το πρόσεχε κανένας. Ναι. Έτσι. Μέχρι εδώ εγώ προσωπικά έτσι, γιατί άλλοι έχουν και άλλες πιο σκληρές απόψεις. Εγώ θα έλεγα μέχρι τώρα γιατί καλά. Γιατί τα φτηνίναμε τα τέλη υπεδάφους για τον Μητυλινέο. 0,20 λεπτά, γιατί άραγε. Θα μπορούσαν να μείνουν και αυτά τρία. Ναι, τρία και τελειώνει. Γιατί το όμως, ανοίξαμε το θέμα. Το ζητούμενο δεν είναι εκεί. Το ζητούμενο είναι γιατί να μην είναι 50 ευρώ. Όχι. Πρώτα θα σας ρωτήσω γιατί ανοίξατε το θέμα και μετά θα πάμε και στα 50 ευρώ. Γι' αυτό ανοίχθηκε το θέμα. Για ποιο? Γιατί βρήκαμε ότι σε άλλες περιοχές... Όχι, γιατί άνοιξε ο Δήμος το θέμα, γιατί το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Α, γιατί το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως ήθιστε να ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τα τέλη κοινοχρήστων χώρων. Μέσα στην ίδια απόφαση των τελών κοινοχρήστων χώρων. Έτσι. Μια επικαιροποίηση, ας πούμε, των τελών. Ακριβώς, έτσι. Η προηγούμενη απόφαση ήταν η 152 του 2016. Η προηγούμενη απόφαση. Ναι. Και όριζε η προηγούμενη τώρα απόφαση. Τώρα το 19 τι θυμηθήκατε από το 16 εσείς να λοιπόν, ξαναφέρετε. Τραπεζοκαθίσματα, κατάληψη από δρανή υλικά. Έτσι γίνεται κάθε τρία χρόνια, επικαιροποιείται αυτό. Θα μπορούσε να μην έρθει. Θα μπορούσε να μην έρθει. Αλλά επειδή αλλάξαν 2-3 πραγματάκια, επειδή μειώθηκαν τα τέλη των τραπεζοκαθισμάτων κτλ., έπρεπε να αλλάξει όλη η απόφαση. Ωραία. Έτσι. Ήρθε στο θέμα και εκεί. Ενώ έγινε, αποφασίστηκε. Ναι, βεβαίως. 2,80 λοιπόν. Βεβαίως. Το κάνουμε και μείωση δηλαδή. Βεβαίως. Από την αντιπολίτευση πρότειναν αντί να του κάνουμε μείωση έστω αυτά τα 20 λεπτά, να του τα πάμε στα 50 ευρώ. Ακριβώς. Ήμασταν κι εσείς πια δηλαδή. Εκτόξευση. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. 1,000,000%. Ναι. Ναι. Αυτό είπε η αντιπολίτευση, το οποίο πιθανόν να φαντάζει και παράλογο. Πολύ ακριβώς. Πιθανόν. Φαντάζει. Έτσι. Και μάλιστα τα επιχειρήματα του Δημάρχου ήταν ότι θα διώξουμε τους επιχειρηματίες, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Καλά τώρα, αυτός πρετεντεί, τα λαμβάνει όλα υπόψη του, αλλά θεωρώ ότι το 50 είναι φύγετε πολύ όμως λίγο. Τώρα, στην συνέντευξή του προχθές που βγήκε στις 31 Δεκεμβρίου στο άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Άντε πάλι στην κίνητη λοιπόν, συνέντευξη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει για την αντιπολίτευση. Τίποτα. Λαϊκίζοντας πάμε στα 50 ευρώ, το οποίο λέει είναι στο Δήμο Ηρακλείου για τις υπόγειες δεξαμενές. Στο Δήμο Ηρακλείου για τις υπόγειες δεξαμενές. Ηρακλείου Κρήτης. Ναι, Ηρακλείου Κρήτης. Τι έχουν εκεί τα τέλη. Δεν έχουν για τις υπόγειες δεξαμενές που επικαλείται ο Δήμαρχος 50 ευρώ. Τι έχουν.
Δεν είναι για τις δηλαδή προσπαθεί να μπερδέψει το Δημοτικό Συμβούλιο τη στιγμή που είναι να αποφασίσει. Ο Δήμαρχος τι δουλειά έχει να αναφερθεί στο Δήμο Ηρακλείου τώρα για να καταλάβω. Τι μας νοιάζει εμάς τι κάνει το Ηράκλειο. Έχετε τιμές από άλλους Δήμους. Έχουμε, ναι. Έχουμε. Θέλετε να μου πείτε τις τιμές σας, λοιπόν, παρακαλώ, αν είστε πρόχειρος. Καθορισμός της τιμής Δήμος Ηρακλείου. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος ότι δήθεν αφορά τις δεξαμενές. Ναι. Δήθεν. Ναι. Αφορά τις δεξαμενές. Τον καθορισμό της τιμής των 50 ευρώ ετησίως ανά κυβικό μέτρο για χρήση υπεδάφους για την υπογειοποίηση καλωδίων. Άρα υπάρχει 50 ευρώ για υπογειοποίηση καλωδίων. Βεβαίως. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα ήταν ένα στοιχείο γιατί ψάξαμε και άλλες αποφάσεις και για ατέλεια υπεδάφους βρήκα μέχρι 200 ευρώ στο Δήμο Κερατσινίου. Αλήθεια. Βεβαίως. Τόσο δεν ακριβά. Δεν αφορά καλωδίους αλλά είναι τέλειο υπεδάφους για σωληνώσεις αποβλήτων. Τι λέτε τώρα. Ναι, υπάρχουν τέτοια νούμερα. Καλά. Υπάρχουν τέτοια νούμερα. Άρα, λοιπόν, ωραίο θέμα αυτό, να το ψάξουμε και για το Δήμο των Σερών. Τώρα που βλέπουμε ότι όταν σκάβουμε σε ένα δρόμο δεν έχουμε που να σκάβουμε. Προσπαθεί λοιπόν να παραπλανήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να πει ότι αυτά τα τέλη δεν αφορούν την υπογειοποίηση καλωδίων που επικαλείται η αντιπολίτευση, αλλά αφορά δήθεν τις δεξαμενές καυσίμων. Καμία σχέση. Ψεύδος δηλαδή. Καμία, ψευδέστατο. Μάλιστα. Καμία σχέση. Και μάλιστα ξαναεπανέρχομαι πάλι στη συνέντευξή του και λέει. Δεν ξέρουν τι λένε, τρελά πράγματα. Να σας πω να γελάσετε. Δεν ξέρω ποιος θα γελάσει και πώς θα γελάσει τελικά. Γέλιο πολύ γενικώς. Τέλει λέει που περνάνε τα υπόγεια καλώδια, μεταφέρουν το ρεύμα από τις αναμνογυρίδρες σε όλη την Ελλάδα. Μπράβο. Ωραία. Όταν επί της εποχής τους κατηγορεί την αντιπολίτευση, είχαν ψηφίσει λέει 0,17 λεπτά. Δέστε προσέξτε τις λέξεις. Ποιος το έκανε αυτό. Ο Δήμαρχος το λέει. Ναι, ο Δήμαρχος το είπε. Ποιος το έκανε. Όταν επί της εποχής τους, τα προηγούμενα όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια τα προηγούμενα. Επί καρίδα, ας πούμε. Επί καρίδα, επί Δομουχτσίδη, επί Σπάση, επί. Είχαν ψηφίσει, λέει, το κυβικό, το μέτρο. Ναι, έτσι ακριβώς κινείται. Ναι, το ναι. Κυβικό, το μέτρο. Στη συνέντευξη. Του ποιο, ναι. Το κυβικό ή το μέτρο. Εντάξει, το κυβικό τώρα και εσείς. Όχι, έχει σημασία. Έχει σημασία. Αφού σε κυβικά μου λέτε τα μετράτε. Αφήστε, κυρία Μωράιτη, να σας πω να δείτε με ποιον τρόπο προσπαθεί να παραπλανήσει όλους τους πολίτες της Συντικής και κυρίως τους δημοτικούς τους συμβούλους. Που τελικά ψήφισαν. Αφήστε να δείτε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο τέλος που αφορά πάλι υπογειοποίηση καλωδίων, αλλά αφορά μόνο τις τηλεπικοινωνίες και τη ΔΕΗ. Επειδή ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ ήταν κοινοφιλές επιχειρήσεις, μονοπόλιο κάποτε. Μονοπόλιο, κρατικές επιχειρήσεις με 100% μέτοχο το δημόσιο, δεν είχαν καμία υποχρέωση να πληρώνουν τέλη στους Δήμους. Mm-hmm. Όταν όμως γίνανε ανώνυμες εταιρείες, τότε πλέον μπήκαν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιωτικών επιχειρήσεων και συμπεριλαμβάνονται και αυτές μέσα στις επιχειρήσεις που υποχρεούνται να πληρώνουν τέλη. Όμως ποια είναι η διαφορά. Για αυτές τις επιχειρήσεις της ελληνικής της Εθνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, της Ανεξάρτητης Αρχής, υπάρχει ενιαίος κανονισμός για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα που είναι σημαίνει, ο ίδιος κανονισμός. Που σημαίνει, το εξής, ότι μόνο για τη ΔΕΗ και μόνο για τον ΟΤΕ υπάρχει μια συγκεκριμένη διάταξη που λέει ότι για τις διελεύσεις αυτές εδώ πέρα, ΔΕΗ-ΟΤΕ, το τέλος ορίζεται στα 0,17 ευρώ. Λεπτά. 0,17 λεπτά. Εντάξει. Άρα καταλήγεται πού, τι θέλετε να μου πείτε με αυτό. Παίρνει λοιπόν ο Δήμαρχος και βγαίνει χωρίς ντροπή. Ναι. Το λέω με στόμφο. Ναι. Με γνώση λόγου τι λέω. Βγαίνει χωρίς ντροπή λοιπόν και συγκρίνει τα 0,17 λεπτά που είναι για όλη την Ελλάδα. Υποχρεωτικά. Αυτός ο κανονισμός έχει ψηφιστεί υποχρεωτικά για όλη Κακώς, την Ελλάδα. Βέβαια, ναι. Των τελών καλωδίωσης του ΟΤΕ και της ΔΕΗ. Ναι. Ανά τετραγωνικό μέτρο. Και λέει εγώ τα πήρα 0,17 τα οποία τα ψηφίζατε εσείς παλιότερα. Θα ρίσκει αυτός δεν τα ψήφιζε. Και τα πήγα λέει 3 ευρώ. Και ξέρετε τι λέει με στόχο. Δεν μπορεί να τα πάει 3 ευρώ από ό,τι καταλαβαίνω. Μα ακούτε μου, ακούστε τι μας λέει. Έρχεται λέει ο Δομουχτσίδης μετά το 2017. Τότε εσείς που δίθεν τα βάζετε 0,17. Και το ανεβάζει 1700% μας λέει.
και το κάνει 3 ευρώ το κυβικό. Ποιο, δεν το μέτρο το κάνει κυβικό. Δεν μπορούσε να το και κάνει. Και τα 0,17 της... Μπορούσε να το κάνει. Μα δεν έχουν σχέση αυτά τα δύο. Όχι, και τα κυβικά με τα μέτρα δεν έχουν σχέση. Δεν έχουν σχέση. Αλλά καμία. Δεν έχουν και... Ούτε και... το τέλος, ούτε τα κυβικά. Άλλο τέλος είναι για, τον... για τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ και άλλο για τους ιδιώτες. Σαν να πουλάμε πορτοκάλια και να λέτε εσείς αύξησε τη τιμή του μήλου 1700%. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή ανόητος μας θεωρεί. Το θέμα πέρασε ωστόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό λέω από εδώ και πέρα. Λόγω πλειοψηφίας. Είναι... Από εδώ και πέρα. Προφανώς δεν κατάλαβαν και τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα του θέματος. Γιατί? Θα πάμε παρακάτω. Δεν την κατάλαβαν ακόμα. Λοιπόν, και λέει πιο κάτω. Το κέρδος του Δήμου το ανέβασε κατά 1700%. Από 0,17 λέει να το πας με 3 να πάρουν το κομπιουτεράκι του να δουν πόσο τη εκατό είναι. Αυτά λέει τα λεφτά μπήκαν στα ταμεία του Δήμου. Γι' αυτό διορθώσαμε τα προβλήματα που είχε ο Δήμος. Ξέρετε πόσες ήταν οι πράξεις από τις τηλεπικοινωνίες. Από το 2017 τώρα τι μου λέτε τώρα, τι ψάχνουμε. Ξέρετε πόσο εισέπραξε από παρελθόντα έτη, γιατί στον προϋπολογισμό το περσινό. Γιατί δεν χρωστούσαν κιόλας. Όχι, όχι, όχι. Στον περσινό τον προϋπολογισμό, απολογισμό, δεν φαίνεται να εισέπραξαν ούτε ευρώ για τα τέλη. Πήραν παρελθόντα ετών, ξέρετε πόσο εισέπραξαν. 316 ευρώ. Με αυτά τα 316 κύριε ευρώ. Κύριε Βράνη, τώρα ένα λεπτό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλη η Ελλάδα τηλέφωνο και ρεύμα έχει τώρα. Πώς είναι μόνο 300 τόσα ευρώ. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Εγώ λέω ότι είναι δημοσιευμένο στη διάρκεια. Μετρήστε τα με όποιοι θέλετε. Εγώ λέω ότι είναι δημοσιευμένο στη διάρκεια. 356 ευρώ λοιπόν με αυτά τα 300... Άρα χρωστάνε. Με αυτά τα 356 ευρώ διόρθωσε τα προβλήματα του Δήμου Δήμαρχος. Τι να πω. Μήπως τόσο βγαίνουν όλα τα μέτρα με τα 17 λεπτά, τόσα χρήματα. Αυτό δεν αφορά τα τέλη διέλευσης καλωδίων, αφορά το ΟΤΕ. Πού καταλήγουμε, γιατί πραγματικά τώρα έχουμε πολύ να βγάλω άκρη. Προσπαθεί να μπερδέψει τα τέλη διέλευσης του ΟΤΕ με τα τέλη διέλευσης καλωδίων των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Και παίρνει τα 0,17 και τα συγκρίνει με τα 3 ευρώ. Άλλο ψέμα δηλαδή που βγάζετε τώρα μέγιστο, στον αέρα. Μέγιστο, άλλο ψέμα. Μέγιστο. Και το προβάλλει ως αύξηση 1700%. Μάλιστα. Ο τεχνοκράτης τα λέει αυτά. Πάει και αυτό. Θεέ μου. Λοιπόν, τελικά... και εκτός από αυτό μπερδεύει και το ένα τέλος με το άλλο. Έτσι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε λοιπόν επανερχόμαστε πολύ στο προηγούμενο. Πολύ γρήγορα γιατί μας τέλειωσε ο χρόνος. Για πάμε λοιπόν στο τελευταίο. Αναρωτηθήκαμε προηγουμένως κι εσείς, έτσι αναρωτηθήκατε κι εσείς, ναι. Γιατί άραγε 50, μήπως είναι... πολύ αυτό το πράγμα. Ναι, όταν μου λέτε 2,80 ναι, σήμερα και η κυρία, πάτε στο 50, μήπως τελικά του κόβετε τα πόδια του ιδιώτη. Μήπως τελικά η αντιπολίτευση είναι παράλογη, είναι υπερβολική. Το αναρωτήθηκα και εγώ. Αλλά όμως δείτε κανείς τι ανακαλύπτει ψάχνοντας αυτό το διαδίκτυο. Τι ανακαλύπτει κανείς. Κοιτάξτε. Πήγα και μπήκα στο site της Πρωτέρια. Η Πρωτέρια λοιπόν στο site της έχει δημοσιευμένα 5 αιωλικά πάρκα. Το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο της Ελλάδος που έχει Πρωτέρια είναι στο Δήμο Συντικής με 55 ΜΒ. Ωραία. Το επόμενο με 48 ευρώ είναι του Δήμου Ορχομενού. 48 ΜΒ. 48 ΜΒ του Δήμου Ορχομενού. Ναι. Μπήκα λοιπόν στο site και έψαξα να βρω ο Δήμος Ορχομενού τι κάνει εκεί πέρα. Τι παίρνει. Ο Δήμος Ορχομενού λοιπόν σε μία απόφαση του Αυγούστου, 21 Αυγούστου, ναι. Ξέρετε τι έχει πάρει. Το 18, το 19. Το 19. Α, τώρα. Τώρα, πρόσφατα. Ναι, ναι. Έχει κάνει μία. Από έχει πάρει μία απόφαση για μία δωρεάν αποδοχή 846.260 ευρώ. Τι είναι αυτά τα 850 ευρώ. Ανταποδοτικά. Λέει, είδος χορηγίας, ράψιμο στολών, επιπλώσια βιβλιοθήκες. Πέρα από τα τέλη που πληρώνει, δηλαδή η Πρωτέργεια έδωσε δωρεά 846.260 ευρώ. 850 στρόγγυλα. 850 αυτό λοιπόν δωρεά. Έτσι, δωρεά. Να, η απόφαση 846.260 είναι τον Αύγουστο του 2019. Στον ορχομενό όλα αυτά. Στον ορχομενό. Ωραία, πείτε μου τι δωρεά πήρατε εσείς. Πήραμε 2 αυτοκίνητα κόμπο Opel, πήραμε 2 αλατιέρες. Κόμπο τι είναι αυτά τα κόμπο. Μικρά φορτηγάκια. Α, πήραμε ένα φορτηγό, ένα τρακτέρ και 10.000 καύσιμα. Πήρατε τότε κι εσείς. 50.000 ευρώ. Γιατί 50. Πεταχειρισμένα τον άλλο του 13. Εντάξει, τώρα ναι. Δύο φορτηγάκια, ένα τρακτέρ, ένα αυτό δεν είναι 50.000. Εκεί πέρα, ας είναι και 70. 845.000 ευρώ. Άρα λοιπόν. Εννοείται ότι δεν διεκδικούμε σωστά και αυτά που δικαιούμαστε. Με 15.000 ευρώ που παίρνουμε εμείς τέλη, για να πάρουμε 840.000 θέλουμε 60 χρόνια να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. 60 χρόνια παρακαλώ. Ο ορχομενός πόσο πληρώνει τα τέλη, τη διέλευση. Δεν το βρήκα αυτό εδώ πέρα γιατί έχει απόφαση κανονισμού του 2007, την οποία δεν είναι αναρτημένη στη διάβγεια. Α, γιατί μάλιστα. Παραπέμπει στο κανονισμό. Κάντε ένα τηλέφωνο κι εσείς να σας το πω. Εντάξει.
Όχι, θέλω να πω ότι αν ο Δήμος Ορχομενός. Ας κάνουμε και κάτι δημοτική σύμβουλη. Έχω γίνει την βορήχος πια. Χρεώνει παραπάνω ο Στέλη υπεδάφους στην Πρωτέργεια και παίρνει και μεγαλύτερη δωρεά, τότε εμείς είμαστε ρηγμένοι. Η επόμενη λοιπόν, ας πήρα ένα μεγάλο Δήμο που έχει τα ίδια μεγαμπάτ με τον Δήμο Συνδικής, πήρα και ένα μικρότερο, τον Δήμο. Α, συγγνώμη, αυτό τον Δήμο Αμφιλοχίας. Αυτά τα 850 αφιλοχεία. Ναι, αφιλοχεία, συγγνώμη. Ναι, πήγα λοιπόν στο Δήμο Ορχομενού που έχει μόνο 12. Ο Δήμος Ορχομενού έχει 12. 12 μεγαβάτ. Λοιπόν, ο Δήμος Ορχομενού λοιπόν έχει μέχρι το 11 πάρει 190.000 ευρώ και διεκδικεί από το 11 μέχρι το 19 άλλα 485.000 δωρεές. Πόσο διεκδικεί? 485.000 ευρώ. Με 12 μεγαβάτ. Δηλαδή τι, το 1 πέμπτο από ό,τι εμείς. Δηλαδή, αναλογικά, εμείς θα έπρεπε να ζητήσουμε 2,5 εκατομμύρια με το Δήμο Ορχομενού. Είναι υποχρεωμένη η Πρωτέργεια να κάνει δωρεές? Αυτά είναι στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης. Αλλά επειδή το όφελος των εταιριών αυτών φαντάζει τεράστιο, μιλάμε για 52 κυβικά, μεγαμπάτ. Μεγαμπάτ. Είναι τεράστια δύναμη. Λοιπόν, επειδή το όφελος των εταιριών αυτό εδώ πέρα είναι τεράστιο, οι Δήμοι προσπαθούν ο καθένας κατά το δοκούν και κατά τις δυνάμεις τους, να προσκομίσουν για τον Δήμο τους όσο περισσότερο μπορούν όφελος. Άρα λοιπόν, γιατί είπα προηγουμένως ότι από εδώ και πέρα θα γίνει το κυρίαρχο στοιχείο για το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εδώ και πέρα τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να τρίζουν μέχρι να έρθει πρόταση συνολική και να απαιτούν από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα ποσά. Όχι, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο έντιμο, γιατί φαντάζομαι ότι όταν ο επενδυτής ήρθε για να επενδύσει, έλαβε υπόψη του σε όλη την κίνησή του και τα τέλη, αλλά και τις δωρεές. Εγώ δεν είπα αναδρομικά. Ναι. Αν εμείς, στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης. Αν εμείς δεν του τα είπαμε από την αρχή και του είπαμε ανοίξαμε και σας περιμένουμε, ελάτε να επενδύσετε, λίγο θαρώ ότι ανατρέπουμε και τα δεδομένα του ιδιώτη. Βέβαια, ποσό μας ενδιαφέρει, γιατί όλα αυτά τα χρήματα, επειδή μιλάτε τώρα για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Εάν κάπου το έκανε. Είναι για το καλό του. Εάν κάπου το έκανε, μπορεί να το κάνει και στο Δήμο Συνδικής. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να μελετήσουν με προσοχή αυτά τα πράγματα, με νυφαλιότητα, χωρίς αντιπαραθέσεις. Γιατί αυτό δεν αφορά. Ποια παράταξη έφερε τα τέλη αυτά προς συζήτηση? Της κυρίας Φυτακουρίδου. Ναι, βέβαια, εγώ σε συνεργασία με τον κύριο Μουμτζίδη βρήκαμε κάποια στιγμή. Δεν έχει σημασία. Ωραία, εντάξει, το έφερε κύριε Μουμτζίδη. Λοιπόν, ναι, αυτή το έφερε. Λοιπόν, άρα λοιπόν το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθίσει κάτω και να βγάλει μια συγκεκριμένη πρόταση όπως αυτή τη στιγμή βλέπω τις αποφάσεις τόσο της αφιλοχίας. Για να καταλάβω, ομόφωνα. Περιμένετε λίγο για να το κλείσουμε κιόλας. Για να καταλάβω, ο Δήμος Ειδικής από τις αναμογεννήτριες εκεί πάνω. Παίρνει 15.000 το χρόνο. Ναι, για τα τέλη υπογείου πίσω, των καλωδίων. Ναι. Δωρεά. Δωρεά, ό,τι προκύψει κάθε χρόνο. Αυτά που σας είπα. Αυτά που σας είπα μόνο, είναι στην πενταετία. Μόνο αυτά τα χρήματα παίρνει. Στην πενταετία. Ναι, ναι. Α, υπάρχουν και ένα τέλος ακόμα που είναι ανάλογα με το καθεστώς του τζίρου. Το οποίο αυτό το παίρνουν όλοι έτσι κι αλλιώς. Είναι με το τζίρο. Όσο τζίρο έχει, αυτό είναι ένα άλλο τέλος, διαφορετικό. Αυτό έρχεται από την. Είναι συγκεκριμένο το τέλος επί του τζίρου και αυτό παίρνει. Νομίζω είναι 0,25%. Αυτό είναι ο πάγιο, ανάλογα με τα τιμολόγια που κόβει δει, είναι οφείλει η κάθε εταιρεία να αποδίδει. Το χώρο δεν το νοικιάζεται εκεί πάνω. Είναι αυτά τα τέλη που σας πληρώνει. Αυτά τα τέλη που είπα τα τελευταία, το 0,25, είναι για αυτόν τον λόγο. Για το χώρο που δώσατε πάνω. Έτσι, για το χώρο που δώσαμε πάνω και πάνε και ένα ποσό μοιράζεται και στους κατοίκους σαν ανταποδοτικό όφελος. Εννοείται. Ανάλογα στους λογαριασμούς του. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Βράμου, προς το παρόν σας ευχαριστώ. Λοιπόν, καλά, δεν ευελπιστώ. Εμείς ήδη, ο κύριος Λούγκος ήδη έχει καταθέσει πρόταση να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξανασυζητήσει. Καλά, πέρασε κατά πλειοψηφία. Και να επανέλθει πάλι κατά πλειοψηφία θα το περάσει ο Δήμαρχος. Επομένως δεν έχει λόγο να μην το επανέλθει. Η αντιπολίτευση με το 1/3, δηλαδή του κυρίου Λούγκου, της κυρίας Φυτακουρίδου και της κυρίας Ιαννίδου, εξασφαλίζουν το 1/3 του 9 δημοτικούς συμβούλους που μπορούν να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκεί θα πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λέω, θα πρέπει να τρίζουν τα έδρανα του Δημοτικού Γιατί Συμβούλιο. Γιατί να τρίζουν, κύριε Αβράμη μου? Δεν υπάρχει κίνδυνο. Αν περάσει αυτό το πράγμα, τότε από εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται σκάνδαλο. Μέχρι τώρα δεν είπα τη λέξη. 800.000 ευρώ τα παίρνει ένας Δήμος. Όχι, θα πάρει αυτό, γιατί εγώ ζηλεύω να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορεί η αμφιλοχία να παίρνει 800.000 και εμείς 100 τόσα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Βράμη, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα που είπαμε σήμερα είναι
εντελώς ενδιαφέροντα και αφορούν το κάθε δημότητα του Δήμου Συντικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη.